Κύριε Κομινάκα, αντιλαμβάνομαι ότι είστε σε εντελώς άλλο μήκος κύματος. Είμαστε στο μήκος κύματος, νομίζω, που αφορά το μεγάλη μάζα του κόσμου. Με την έννοια θα πιαστώ από την τελευταία φράση ότι ο Πρωθυπουργός μοιράζει από τα έτοιμα. Αυτό νομίζω που δεν μπορεί να αμφισβητήσει, να αμφισβητήσουν ούτε οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας, ούτε οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι αυτά τα αίτημα προκύπτουν, και δεν είναι δική μας η εκτίμηση αυτή, το 95% των φορολογικών εσόδων του κράτους συγκεντρώνονται από τη φορολογιστία των εργαζομένων των λαϊκών στρωμάτων, και μόλις το 5% των φορολογικών εσόδων προκύπτει από τις επιχειρήσεις. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αυτά τα αίτημα, λοιπόν, για τα οποία διαγωνίζονται ποιος από τους δύο τα έκανε, τα έκαναν βάζοντας πολύ βαριά τη θηλιά στους εργαζόμενους, και απ' την άλλη και σε αυτό το, και σε αυτή την στην ΔΕΘ ακούστηκε για άλλη μια φορά οι προτάσεις για το πώς το κράτος θα γίνει πιο φιλικό στις επιχειρήσεις. Δηλαδή αυτό το 5% που προσφέρει το μεγάλο κεφάλαιο στα φορολογικά έσοδα του κράτους να γίνει ακόμα μικρότερο. Αυτό καταλαβαίνετε ότι απέχει πάρα πολύ από το καινούριο παραμύθι της ανάπτυξης για όλους. Είναι τόσο για όλους όσο δίκαιη ήταν και η προηγούμενη ανάπτυξη. Και νομίζω ότι η καθημερινότητα και η πραγματικότητα που ζουν οι εργαζόμενοι αυτό το αποδεικνύει. Και σήμερα, αν θέλετε, είπε αρχικά ο πρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας για την, ότι θα αντιληφθούν το μειωμένο ένφια, τα λαϊκά νοικοκυριά. Ναι. Λοιπόν, και ο κόσμος σήμερα θα αντιληφθεί ότι μειώθηκε ο ένφια. Ξέρετε, μιλούσαμε μέχρι πρότινος για τον πλέον άδικο φόρο, μιλούσαμε για την κατάργησή του, και τώρα ζητάνε από τον κόσμο να πανηγυρίζει που αντί να καταργηθεί, μειώθηκε κατελάχιστον. Και όταν λέμε κατελάχιστον, μείωση... Αυτό δεν είναι ένα βήμα όμως? Κάτι, να μην γλιτώσει η οικογένεια, τον οικοκυριό. Σίγουρα ό,τι ελαφρύνεται είναι θετικό, αλλά το θέμα είναι, ξέρετε, αν ρίξεις, βάλεις ένα τσουβάλι βάρος πάνω σε έναν άνθρωπο και του βγάλεις ένα ψίχουλο, η ελάφρυνση είναι και λίγο σχετική. Και η όποια ελάφρυνση θα εξανεμιστεί του χρόνου με την αύξηση των αντικειμενικών αξιών. Διότι με την αύξηση των αντικειμενικών αξιών στα κίνητα, αντίστοιχα θα εξαφανιστεί και η όποια, τέλος πάντων, ελάφρυνση των ένφια. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι αυτό που μπορεί να μείνει σαν συμπέρασμα και από την φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι ότι παραμένουν πολλά τα παραδείγματα της συνέχειας που έχει το κράτος, να το πούμε έτσι, στα δώρα που έγιναν στις επιχειρήσεις. Και δεν ήταν λίγα. Μάλιστα. Βλέπετε, και με οι όποιες φορολογικές ελευθερίες εξαγγέλθηκαν αφορούσαν για ακόμα μια φορά, ας πούμε, είναι βοά το παράδειγμα της μείωσης της φορολογίας των μερισμάτων των μετόχων. Και βέβαια και μια σειρά άλλα μέτρα. Πιστεύετε ότι δεν επανεπενδύονται τα κέρδη που προκύπτουν από τις μειωμένες φορολογίες των μερισμάτων? Η πραγματικότητα και το προς τα που επενδύονται, σίγουρα δεν επενδύονται προς τους μισθούς και τα δικαιώματα των εργαζομένων, και αυτό φαίνεται και δεν είναι τυχαίο ότι μέσα στο ίδιο το αναπτυξιακό νομοσχέδιο έρχονται και μια σειρά μέτρα που χτυπάνε τα συνδικαλιστικά δικαιώματα. Γιατί θα τα δούμε αυτά, γιατί έχει ψωμί. Φυσικά, ναι, και έχει ψωμί, και αυτό είναι η περίτρανη απόδειξη ότι δεν έχουν σκοπό αυτή την ανάπτυξη να την κάνουν προς όφελος των εργαζομένων. Γι' αυτό και θέλουν να γίνουν πιο αυστηρό το πλαίσιο για να εμποδίζει την διεκδίκηση και τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κυρία Κομινάκη. Εγώ θέλω να βάλω ένα ζήτημα προβληματισμού, ότι πραγματικά είμαστε η χώρα μας, ποτέ άλλοτε δεν ήταν τόσο κοντά σε τόσους αγωγούς και πλουτοπαραγωγικές πηγές, και η μεγάλη μάζα του κόσμου συζητάει σήμερα για το αν θα έχει, και δεν έχει εδώ και πολλά χρόνια, πετρέλαιο και θέρμανση στο σπίτι της, και να το δούμε αν και κατά πόσον θα έρθει, τέλος πάντων, η όποια... Αλλά είμαστε κοντά σε πηγές, αλλά η αγωγή, ένας είναι ο αγωγός, ο ΤΑΠ, που τώρα τελειώνει, ναι, και παραδείγμα. Ναι, και ξέρετε, και η εμπλοκή μας σε όλο αυτό το παζάρι και τις πηγές και τους αγωγούς, μάλλον μόνο ευημερία δεν
προεξοφλεί για τη χώρα σε άλλα μονοπάτια μας λέγει. Δούλεψε ο κόσμος, εσείς που ενδιαφέρεστε για τους εργαζόμενους, δούλεψε ο κόσμος στη Βόρεια Ελλάδα με τον ΤΑΠ. Και θα δουλέψει. Δουλεύουνε. Δεν λέει κανένας ότι δεν δουλεύει. Το θέμα είναι με τι όρους δουλεύουν, με τι συνθήκες. Και είναι πολλά τα παραδείγματα. Επειδή βάζετε λοιπόν και τα ζητήματα της ανάπτυξης και των όρων εργασίας, δείτε και στην ΔΕΘ οι συναντήσεις που έγιναν με εργαζόμενους και κλάδους που βρίσκονται ήδη σε κινητοποίηση, γιατί σε τέτοιες συνθήκες που βρισκόμαστε το τελευταίο διάστημα στην ανάπτυξη, παραμένουν όμως ενεργές οι εργασιακές σχέσεις που επιτρέπουν και την ελαστικότητα στους χώρους δουλειάς. Ο χαρακτηριστικό, αν θέλετε, είναι το παράδειγμα του τουρισμού. Τελειώνει τώρα και η τουριστική περίοδος και μια μεγάλη μερίδα εργαζομένων ετοιμάζονται να βγουν για ακόμη μια φορά στην ανεργία, αφού βέβαια στην περίοδο που σημείωσε τρελά κέρδη ο κλάδος του τουρισμού, οι εργαζόμενοι δούλευαν πραγματικά σε συνθήκες και όρους σκλαβιάς. Αυτό νομίζω είναι χαρακτηριστικό για το με τι όρους γίνεται η ανάπτυξη και το τι θα σημαίνει αυτό για τους εργαζόμενους. Δυστυχώς αυτού του είδους οι ελαφρύνσεις και τα δώρα που γίνονται προς τις επιχειρήσεις δεν φτάνουν στους εργαζόμενους, γιατί αυτό είναι και η προϋπόθεση που βάζουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι για να έρθουν και να επενδύσουν. Και δεν είναι τυχαίο, όντως, να πω εγώ, όπως είπε ο κύριος Πανάκης, ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε αγώνα δρόμου με τον χρόνο, έχει να υλοποιήσει, τις είπαν πριν να αναλάβουν καν την κυβέρνηση, ότι έχει να υλοποιήσει το 35% των υπόλοιπων δεσμεύσεων που δεν υλοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ προς το σύνδεσμο προς τον ΣΕΒ. Αυτό νομίζω είναι χαρακτηριστικό για το τι πρόκειται να ακολουθήσει τις επόμενες ημέρες.